Και θα παραμείνω στο Δήμο, καλημερίζοντας από την Λαϊκή Συσπήρωση τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης, χθες ακούσαμε τις αναλυτικές αρμοδιότητες και τα πεδία δράσης των αντιδημάρχων, για να δώσω και αυτή την είδηση στον κόσμο, και των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων που ανακοινώθηκαν από τον Δήμαρχο. Μάλιστα, είπε ο κύριος Καλοκαιρινός, μεθοδικά, ομαδικά και συντονισμένα, ξεκινάμε και εργαζόμαστε για το Ηράκλειο της νέας εποχής, με σοβαρότητα, γνώση της πραγματικότητας και των δεδομένων, αλλά και με συνέστηση της ευθύνης και των προσδοκιών των δημοτών που καλούμαστε να υπηρετούμε. Είχε προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρίου, οι τοποθετήσεις κλπ. Αλλά την ίδια μέρα και εσείς, σαν Δημοτική Παράταξη, Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγείλατε δημόσια με μια ανακοίνωσή σας την φήμωσή σας, λέγοντας ότι η Δημοτική Αρχή και η Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, καλυμμένη πίσω από τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος, ότι φρόντισαν να αποκλείσουν τη Λαϊκή Συσπήρωση από την Δημοτική Επιτροπή. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω? Ναι, ξεκινάμε κυρία Δουλγεράκη. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί λίγο βραχνάδα μου, αλλά είναι σημείο των καιρών. Ακριβώς, και είναι για όλους μας πια, δεν το συζητάμε. Αφήστε το λοιπόν. Εντάξει, περαστικά να είναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το νέο νόμο, ο οποίος εφαρμόστηκε και έχει καθορίσει, ας πούμε, μία νέα δημοτική επιτροπή, μέσα στην οποία έχουν συμπεριληφθεί τρεις επιτροπές, η οικονομική, η ποιότητα ζωής και η εκτελεστική. Με πολλές αυξημένες αρμοδιότητες, άρα και με περισσότερες συγκεντρωμένες αρμοδιότητες, να το πω πιο σωστά, άρα και με αυξημένη δύναμη, και μέσα από αυτόν τον νέο νόμο, ο οποίος είναι ένας αντιδραστικός νόμος, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αναλογικότητα, για εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων μέσα σε αυτή τη Δημοτική Επιτροπή με την αυξημένη δύναμη. Άρα μέσα από αυτό το νόμο, η παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της, πήρε όλες τις θέσεις μέσα σε αυτή την εκπροσώπηση, τέλος πάντων, όλων των θέσεων. Σίγουρα και με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν... Αυτό που λέτε είναι ότι θα περιμένατε, παρά το ότι ο νόμος δίνει αυτή τη δυνατότητα, ότι η Δημοτική Αρχή θα το διαχειριζόταν διαφορετικά, έτσι ώστε να υπάρχει μία εκπροσώπηση και από τη δική σας την παράταξη σε αυτές τις επιτροπές, έτσι? Αυτό λέτε ουσιαστικά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ούτως ή άλλως, αν θέσει γιατί παράνομο, έτσι όπως το λέτε, δεν κρίνεται, αλλά μη ηθικό, τέλος πάντων, η κακή αρχή, θα περιμένατε διαφορετικά να είναι τα πράγματα? Όχι, όταν προασπίζεσαι την πολυφωνία και την εκπροσώπηση όλων των ανθρώπων και των δημοτών του Ηρακλείου, αυτό θα πρέπει να το κάνει στην πράξη, έτσι δεν είναι, κύριε Δουλγεράκη? Εμείς πάντοτε είμαστε υπέρ της αναλογικότητας, υπέρ της εκπροσώπησης όλων των φωνών και όλων των παρατάξεων μέσα στα όργανα. Σίγουρα ο νόμος αυτός, κύριε Δουλγεράκη, δεν έχει ψηφιστεί τυχαία. Έχει ψηφιστεί για να δίνει ακριβώς, να αποκλεί δυνάμεις οι οποίες, όπως είναι η Λαϊκή Συσπήρωση, που για μας αποτελούμε τη μοναδική πραγματική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να το κάνουμε και λίγο πιο, να πάμε και λίγο στο διατάφτα στην ουσία, έχουμε μια Δημοτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τη μεν παράταξη του Δημάρχου και από τη μεν παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης. Μέσα σε αυτά βλέπουμε, τι να πω, δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Μιλάμε τώρα για δύο παρατάξεις, οι οποίες έχουν στελέχη βασικά, τα οποία παλιά ήταν μαζί σε άλλες παρατάξεις, παλιά ήταν αντίπαλοι, τώρα είναι μαζί. Βλέπαμε και σε όλη την προεκλογική περίοδο, κ. Δουλγεράκη, ότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αντιπαλότητα μεταξύ τους. Και ουσιαστικά ξέρουμε όλοι ότι έχουν στηριχθεί και από το κυβερνών κόμμα. Άρα αυτό που περιμένουμε και αυτό που θα περιμένουν οι δημότες του Ηρακλείου είναι μια δημοτική επιτροπή η οποία θα εκτελεί ένα έργο συγκεκριμένο και αντιλαϊκό, το οποίο θα έρχεται να προσθεθεί στα ίδια επιβαρημένα προβλήματα που έχει ο δημότης του Ηρακλείου, που είναι πάρα 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 πολλά. Και αυτά έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν με τη φορολογία, έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ετοιμάζονται, με χίλια δύο προβλήματα. Και ένα παραπάνω, με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίστηκε στο τέλος του 2023 και ο οποίος ένα μεγάλο κομμάτι του θα εφαρμοστεί
μέσα από αυτή τη Δημοτική Επιτροπή. Εκ προημίου λοιπόν λέτε ότι θα είναι αντιλαϊκή η πολιτική η οποία θα ασκήσει η Δημοτική Αρχή, και εκ προημίου λέτε μετά και από αυτό το οποίο έγινε ότι ξέρετε έπρεπε αλλιώς να το διαχειριστείτε, μπορεί να έχετε αυτό το νόμο δίπλα σας, αλλά εσείς όταν μιλάτε για πολυφωνία θα έπρεπε να το κάνετε πράξη και να δείξετε ότι το εννοείτε. Τους τα λέτε από την αρχή. Σωστά. Άρα σημαίνει ότι τίποτα εύκολο δεν θα είναι για την Δημοτική Αρχή, κύριε Δουλουφάκη, γιατί εκεί θα βρίσκεστε και η αντιπολίτευση που θα ασκείτε θα είναι πολύ δυναμική. Αυτό μου λέτε. Αυτό θα κάνουμε πράξη. Αυτό δεν λέγαμε και προεκλογικά και αυτό θα εφαρμόσουμε και στην ουσία, κύριε Δουλουφάκη. Γιατί πραγματικά τα μέτωπα τα οποία ανοίγονται και πλήττουν την οικογένεια, το δημότη, το λαϊκό άνθρωπο, τον εργάτη, είναι πάρα πολλά. Και τα βλέπουμε με πολλούς τρόπους. Και είναι και φυσιολογικό και δουλειαράκι. Μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο παγκοσμίως βλέπουμε γεωπολιτικά, σειράξεις, ό,τι γίνεται με τη σφαγή της Παλαιστίνης, με την ένταση η οποία κλιμακώνεται, με την όλο ένα και περισσότερη και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας μέσα σε αυτό, τι σημαίνει, ας πούμε, για το λαό, πέρα από το ότι θέλουμε, ας πούμε, πρακτικά εμπλέκει τη χώρα μας σε ένα πόλεμο που δεν έχουμε κανένα απολύτως συμφέρον, αυτό θα το δούμε και στην πράξη, ότι θα σημαίνει περισσότερη ακρίβεια, περισσότερες επιβαρύνσεις για τους δημότες και για τους φορολογούμενους τους Έλληνες. Άρα θα πρέπει λοιπόν να είμαστε εκεί και να παλέψουμε ενάντια σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο προμηνύεται δυσίωνο για το 2024. Το ζητούμενο βέβαια είναι από την άλλη πλευρά να δείτε αν μπορούν να περάσουν προτάσεις σας, γιατί άλλο το δημοτικό, άλλο το εθνικό έργο, άλλη η απόφαση μία, άλλη η απόφαση άλλη, εκτός αν θεωρείτε ή συνεχίζετε να θεωρείτε ότι ξέρετε η κάθε δημοτική αρχή ή τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μετατραπεί, όπως παλιά λεγότανε, σε μακρύ χέρι του κράτους και έτσι παραμένει η ουσία και έτσι θα τα οικονομάνει και θα τα παίρνουν από τον κόσμο και έτσι θα ενισχύουν τα δικά τους τα ταμεία σε βάρος. Αν αυτό εννοείται, είναι κάτι άλλο για να το καταλάβω. Αυτό εννοούμε. Αυτό ναι, εννοούμε. Γιατί δεν καμία... μέτρο παρέμβασης είτε στην αγορά ή κλπ. Από τη Δημοτική Αρχή, πώς να το κάνεις? Κοιτάξτε, κύριε Δουλειάκη, εμάς είναι ξεκάθαρο. Εμείς τον όρο αυτοδιοίκηση τον έχουμε εξαλείψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, μιλάμε για τοπική διοίκηση, μιλάμε για τοπικό κράτος. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει καμία τίποτα το αυτόνομο σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Εφαρμόζονται οι ίδιες πολιτικές οι οποίες πλήττουν όλους εμάς. Αυτά τα βλέπουμε και εφαρμόζονται πολύ περισσότερο και με πολύ μεγαλύτερη ένταση και στην τοπική κοινωνία. Μέσα από τους Δήμους και τις περιφέρειες, βέβαια, μην ξεχνάμε για την περιφέρεια. Άρα για εμάς δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζεται κεντρικά τη βλέπουμε πάρα πολύ έντονη και αντιλαϊκή μέσα στο Δήμο. Η ανταποδοτικότητα δεν είναι ένα τέτοιο αντιλαϊκό. Άρα λέτε θα είμαστε απέναντι σε αυτό το τοπικό κράτος και σε ό,τι αντιλαϊκό θελήσει να περάσει. Πώς ιεραρχείτε τα μεγάλα προβλήματα του Ηρακλείου, κύριε Δουλουφάκη? Κοιτάξτε, δείτε, ξεκινάμε τώρα με τον προϋπολογισμό. Έτσι, το οποίο, όπως είπαμε, ψηφίστηκε στα τέλη του 2023. Προϋπολογισμός δημοτικά τέλη. Ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται και δηλαδή θα περάσει η ψήφισή του, ένα μεγάλο κομμάτι θα περάσει και μέσα από το Δήμο. Εκεί, όπως αποδείξαμε και με την αύξηση που ήθελε να περάσει, που πέρασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι θα είμαστε εκεί δυναμικά και αγωνιστικά. Αυτό επίσης που θα προσπαθήσουμε να στην ιεράξει τη δική μας είναι η προάσπιση πολλών εργασιακών δικαιωμάτων μέσα και στους Δήμους, που αφορά κυρίως τους συμβασιούχους, αφορά κυρίως εργαζόμενους στο Δήμο. Θα προσπαθήσουμε να προασπίσουμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δημοτών, όπως είναι τα πλημμυρικά, αντιπυρικά, με τα σχολεία. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί ώστε να μπορούμε να καταργήσουμε κάθε έννοια αύξησης και χαρατσιού και ανταποδοτικότητας, δηλαδή όλη κάθε έννοια ανταποδοτικότητας να μην περάσει στον πολίτη. Φτάνει δηλαδή με την ακρίβεια που βιώνει, με τη δυσκολία που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα καθημερινά, και αυτό, να ξέρετε, θα είναι ακόμα πιο έντονο και στο νέο έτος.
Και φαντάζομαι, κύριε Δουλουφάκη, γιατί εσείς είσαστε και μέσα στον Σύλλογο Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, ότι το θέμα της σχολικής στέγης των ευθυνών της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε αυτό που λέγεται κτηριακό συντήρηση των σχολείων, ότι επίσης θα έχει ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι βάσει της κουβέντας που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, και την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πάρα πολλές φορές. Ακριβώς, η δουλειά, πρέπει να το πείτε εσείς, γι' αυτό δεν το ανέφερα, γιατί ακριβώς το έχουμε αναδείξει και το έχουμε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, η σχολική στέγη είναι ένα πολύ απτό παράδειγμα του πώς όλες οι δημοτικές αρχές όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες αντιλαμβάνονται την ιεράρχηση των λαϊκών αναγκών. Όταν βλέπουμε ότι... Αλλά η απάντηση είναι και πάντα η ίδια, δεν έρχονται τα κονδύλια. Ακριβώς, ναι. Μα μιλάμε τώρα όμως ότι τα κονδύλια δεν ερχόντουσαν ούτε και πιο πριν, ας πούμε, όταν πέρασε η σχολική στέγη στους Δήμους, αλλά και πιο πριν δεν διεκδικούταν να φτιαχτούν καινούρια σχολεία, να ανακοινιστούν αυτά τα ήδη υπάρχοντα. Άρα η σχολική στέγη, το οποίο μέσα μπαίνουν τα παιδιά μας, το πιο ελπιδοφόρο και ευπαθές, ας το πω, κομμάτι της κοινωνίας μας, και τα στέλνουμε, ας πούμε, σε κτίρια τα οποία δεν έχουν καμία ασφάλεια, δεν έχουν κανέναν έλεγχο και καμία... Κυρίως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρετε μήπως ανένωση συλλόγων γονέων μαθητών και δαιμόνων του Δήμου Ηρακλείου, εάν αυτός ο περίφημος στατικός έλεγχος του κτηρίων μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί δίνανε προτεραιότητα στα σχολεία και στα νοσοκομεία, έχει ξεκινήσει, έχει κινηθεί κάτι, έχει γίνει κάτι? Όχι, αυτό κοιτάξτε, κατά κύριο... Το περιμένουμε. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφορες ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό και από αρμόδιους υπουργούς και από αρμόδιους αντιδημάρχους και από φορείς όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και λένε ότι θα κοιτάξουμε και θα ελέγξουμε τη στατικότητα και τα κτίρια, τα δημόσια, μέσα σε αυτά και τα νοσοκομεία. Και τα... Γιατί μην ξεχνάμε και τα νοσοκομεία, κύριε Μηδιαράκη, έτσι. Μέσα σε αυτά και τα σχολεία, ξέρω εγώ, έτσι. Και να τα ελέγξουμε και να τα κάνουμε πιο ασφαλή. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Δεν έχει γίνει. Όλη η έλεγχη είναι μακροσκοπική, είναι επιφανειακή και όχι ουσίες. Γιατί, κύριε Δουλειαράκη, να σας πω κάτι. Εάν τα ελέγξουν, θα πρέπει να τα φτιάξουν και μετά. Καταλάβατε. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διοχετευτεί ένα κονδύλι αρκετά μεγάλο, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή προτιμούν να πηγαίνει κάπου αλλού. Θέλω να ευελπιστώ ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος προέρχεται και μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι θα το δει λίγο διαφορετικό αυτό το θέμα και θα καταλάβει ποια είναι η αγωνία σας και ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Αλλά είπαμε ότι θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω. Μην ξεχνάμε, η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, ναι. Κύριε Δουλειεράκη, κοιτάξτε να δείτε, εάν η Δημοτική Αρχή όντως παρουσιάσει αυτή τη θέληση, η Λαϊκή Σπήρωση θα είναι η πρώτη και θα είναι μαζί της οποιαδήποτε ουσιαστική διεκδίκηση και αγώνα για τη σχολική στέγη. Αλλά εμείς είμαστε σίγουροι και δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης, ας πούμε, των εξελίξεων, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η πολιτική που εκπροσωπείται, και αυτό φαίνεται μέσα από τα στελέχη τα οποία παρτίζουν τη Δημοτική Αρχή, όσο και αν θέλει κάποιος, τα στελέχη είναι αυτά που εφαρμόζουν την πολιτική, δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα. Και τα μέτωπα μέσα στο 2024 θα είναι πολύ πιο έντονα όσο αφορά το Δήμο. Θα έχουμε περαιτέρω εμπορευματοποίηση πάρα πολλών αγαθών, κοινωνικά, πρόνοια, υγεία. Πολλές αρμοδιότητες θα προσπαθήσουν να περάσουν στους Δήμους. Εμείς θα είμαστε εκεί για να το διπαλέψουμε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.